Θανάσης Τζούλης Ποιήματα Το σκοτωμένο πουλί Υπάρχουν δρόμοι χωρίς τέρμα που γλιστράει νύχτα το κορμί της. Υπάρχουν δρόμοι με ένα στήλο και με ένα πουλί σκοτωμένο στο κρανίο του. Το σκοτεινό φεγγάρι κατάπιε όλη τη νύχτα και αυτός ο στήλος είναι ορόσημο του δρόμου. Αρχίσαμε από τα μάτια μας μην πουληθούμε στους δρόμους, στο πρώτο καραβάνι που θα βρούμε. Άλλοτε οι δρόμοι είχαν τέρματα, μα τα πρόσωπα είναι στραμμένα στον τοίχο και από τα χέρια τους πέφτουν δύο απαγωνισμένοι μέσα στη νύχτα. Τα κουπιά των νεκρών Οι νεκροί σκίζουν το καταπέτασμα του σπιτιού μας. Κρεμάστε τα πορτρέτα και μη βροντάτε τα έπιπλα. Τα νερά είναι ζεστά από το σώμα τους. Μη βροντάτε τα χέρια και φαίνονται άδεια. Οι νεκροί πέφτουν από τα σύννεφα και γεμίζουν το σπίτι μας. Τα νερά στάθηκαν έκπληκτα στην πόρτα. Δεν άφησαν ακόμα την κραυγή τους. Μες στα νερά χάσαμε τα πόδια μας. Κρατήστε τα κουπιά των νεκρών ανακομιδή. Όλη τη νύχτα έχανε τα δόντια σου. Μου χρειαζόταν αυτό το εμπόδιο. Πλύνε το χώμα από το κορμί σου. Δεν έχεις ούτε νύχτα ούτε μέρα στο κορμί σου όσο να βυθιστείς με στο πηγάδι. Τράβηξε το κορμί σου από το κρεβάτι. Δεν έφυγες από τα δέντρα με τις εποχές που είχαν τα χορτάρια αίμα. Ανάμεσα από τα μέλη σου δεν είναι μέρος για το σπαραγμό. Δεν κάρπισαν τα μάτια σου να πω με την οχέλια στους δίκτες του ορολογιού. Μάσε το κορμί σου από το κρεβάτι και μέσα από τα κόκαλά σου, την οδύνη μου. Η αρκούδα Η αρκούδα που κυνηγά τον άνθρωπο, ποιος ξέρει αν δεν ήταν άνθρωπος και φοβάται μην ξαναγίνει ο φόβος. Στη χαμηλότερη άκρη του ύπνου μας μαζευτήκαμε και κλάψαμε. Τη νύχτα τα όνειρα ξεκλειδώνουν την πόρτα και κουβαλούν στο σπίτι μας νεκρούς. Κι ύστερα βγάζουν τα κεραμίδια του σπιτιού να κατέβει ο Χριστός στο άδειο σπίτι, να τον σπαράξει ο φόβος μας γιατί είναι η δική του σειρά να πιστέψει σε μας απόψε και την άλλη νύχτα και την άλλη. Το πρωί οι νεκροί είναι στην ίδια κουβέρτα και κρύβουν με τα χέρια το χτυπημένο κορμί. Μη φοβηθούμε και τους κλείσουμε έξω από το σπίτι όταν ο αέρας ρίχνει τα κλειδιά από τις πόρτες. Στη χαμηλότερη άκρη του ύπλου μας μαζευτήκαμε και κλάψαμε. Την ίδια ώρα η μάνα φοβερίζει το πεθαμένο παιδί να μην γυρίσει σπίτι αυτή τη νύχτα θα το χτυπήσουν στην ίδια μεριά. Πώς να δηλώσουμε τους νεκρούς, να τους σώσουμε και να σωθούμε. Στη χαμηλότερη άκρη του ύπνου μας μαζευτήκαμε και κλάψαμε. Κρατήσαμε τον ύπνο να κρυφτούμε στο μαλλί του, να ξεφύγουμε από το φόβο που περιμένει στη πόρτα μονόφθαλμος. Πριν από την τελευταία ώρα η μάνα διώχνει τους νεκρούς από την καταπαχτή και αυτοί γυρίζουν μαζεύοντας τις πατημασιές μας γιατί φοβούνται πως χαθήκαμε την ώρα που ο αέρας ρίχνει τα κλειδιά από τις πόρτες. Πώς να δηλώσουμε τους νεκρούς, να τους σώσουμε και να σωθούμε. Στη χαμηλότερη άκρη του ύπνου μας μαζευτήκαμε και κλάψαμε. Είναι αδύνατο να συνηθίσω πως πέθανες σε όλες τις λέξει γεμίζουν τρίχωμα τα πράγματα στις γωνίες που έχασαν τη λαβή σου και λέω να πάρω τις συνήθειές σου σιτεμένες μέσα μου και σκεύη που βήχουν αζήτητα ανοιχτωμένα στο λαιμό μας και να τα φέρω κάτω από το χώμα σου με τις ζυμώσεις σου ανοιχτές και τα χνότα σου να με οργώνουν γιατί είναι αδύνατο να συνηθίσω πως πέθανες σ' όλες τις λέξεις. Μαγειρία δίπλα στα γραφεία τελετών. Τα μαγειρία δίπλα στα γραφεία τελετών με μεσότυχο, λένε που οι νεκροί με βραδινά σκουτέλια, δοκιμάζουν όλα τα φαγητά. Μου έτυχε να μην ξέρω αν έχω στην απέναντι καρέκλα μου νεκρό ή ζωντανό. Τρώμε και καπνίζουμε με το ίδιο ύφο. Όταν κουραζόμαστε, βγάζουμε το κεφάλι και το ακουμπάμε στο τραπέζι. Γεμίζουν τα τραπέζια κεφάλια στη σειρά. Τα κορμιά είναι από κάτω πεσμένα για να ξεκουράζονται, βγάζοντας το μαύρο μάρμαρο για να λαφρώσουν. «Κρεμάστρες για τα κεφάλια σας, κύριοι, και από μια γαβάθα για το αίμα σας», λέει τον καρσόν, παίρνοντα κάτω από τα τραπέζια. «Συχνά μου τυχαίνει να μην ξέρω αν έχω απέναντί μου νεκρό ή ζωντανό και τον γυμνώνω με βουβά ερωτήματα». Το ίδιο σίγουρα κάνει και αυτός κι ούτε ξέρει αν γυρίζω σπίτι μου ή στον τάφο. Με τον ίδιο μεσότυχο ούτε κι εγώ ξέρω. Έχουμε όλοι τα ίδια κλειδιά, μεγάλα στην άκρη και παχιά σαν τα μάτια της κουκουβάγιας μόνο για τη νύχτα. Το ίδιο γίνεται και να αλλάξουμε σακάκια, ακόμα και τις γυναίκες μας που συμβαίνει να κοιμούνται με νεκρούς μετά το δείπνο ή να μην ξέρουμε όπως συχνά γίνεται στα ποίηματά μου. Στην τελευταία παράγραφο του φεγγαριού. Τη νύχτα που αποκόβονταν το φεγγάρι από το γάλα του και το αμπέλι μου έπεφτε στο μαλί του, έβλεπα ένα απολυθωμένο παιδί να παλεύει με το ποταμόσκυλο γύρω από ένα κόκαλο ή κάτι σαν τέτοιο από παλιά παράγραφο που είναι χαμένο το άλλο κείμενο. Στην αρχή τους πήρα για φίλους το λιγότερο, που έπαιζαν γύρω από ένα μαντίλι. Ύστερα πήγα να βοηθήσω το παιδί που ήταν χωρίς κεφάλι και ανάβριζαν τα λόγια του από τις πλάτες. Δεν ήξερα ακριβώ από που στάλαζαν. Το είδα να φεύγει με το κόκαλο στο χέρι. «Είναι η γλώσσα μου», ούρλιαζε, και χτυπιόταν σαν το κοτσίφι στο αμπέλι, να σηκώσει κουρνιαχτό γύρω, να μην το δουν και άνοιγε γούρνα με ένα κουταλάκι στην τελευταία παράγραφο του Βεγγαριού ή αλλιώς στη χάση του.